Να πούμε το εξή, ότι χθε η μητέρα του Δημήτρη Λιγνάδη και του αδερφού του Γιάννη Λιγνάδη, ο οποίο είναι καθηγητή φιλόλογος, τον οποίο προσέλαβε στο εθνικό το και τον κατήγγυλαν που τον προσέλαβε και βγήκε μια ανακοίνωση ότι δεν παίρνει 2.300 όπω είναι ο κανονισμό του μισθό, αλλά 1700 κτλ. Και, και, και έγινε και εκεί ένα μεγάλο θέμα. Είναι κατάκητη η μάνα του. Το λένε οι ίδιοι. Πήγε λοιπόν να επισκεφθεί ο Γιάννη ε, Λιγνάδη τη μαμά του. Και προφανώ υπάρχει τεράστια πίεση. Το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων είναι φυσιολογικό και του κόσμου. Τεράστια πίεση. Χτυπάγαν τα κουδούνια, χτυπάγαν τα τηλέφωνα. Υπάρχει τεράστια πίεση. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δήλωση του Γιάννη του Λιγνάδη, την οποία την έχει στείλει στην εκπομπή μα και έχουμε την εξουσιοδότηση από αυτόν να την παίξουμε με μια δήλωση προ προς τα, τα μέσα μαζική ενημέρωση. Μπορούμε να την έχουμε κάνει κάρτα ή θα τη διαβάσω ο Ναι, ναι. Αντιλαμβανόμενο το ζωηρό ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωση για την επικαιρότητα, που τι τελευταίε εβδομάδε έχει στραμμένο το ενδιαφέρον στο πρόσωπο του αδελφού μου Δημήτρη Λιγνάδη, και επικαλούμενο στα στοιχειώδη δικαιώματα του ιδιωτικού βίου, τα οποία διασφαλίζει η ελληνική νομοθεσία, ζητώ από του δημοσιογράφου και τα συνεργεία των τηλεοπτικών καναλιών να σεβαστούν την προσωπική και οικογενειακή μου ζωή και να μην την παρενοχλούν καθιονδήποτε τρόπο με επισκέψει στην οικία μου και τον χώρο τη εργασία μου, την οικία τη κατάκη τη μητέρα μου, με επανειλημμένε κλήσει στα τηλέφωνα των μελών τη οικογένειά μου, συμπεριλαμβανομένη και τη ανήλικη κόρη μου και με άλλε φορτικέ ενέργειε. Ευχαριστώ προκαταβολικά για την κατανόηση.